όσα και αν μας πήραν την παράδοσή μας, τον πολιτισμό μας και τη Μακεδονία μας, δεν θα μπορέσουν να την πάρουν. Αυτά λέει ο Μητροπολίτης μας όπου βρεθεί και όπου του δοθεί ευκαιρία. Δεν θέλω να φάω τον χρόνο γιατί θα τα πει ο Μητροπολίτης, αλλά θέλω να σας πω ότι οι Μακεδόνες δεν μπορούν να είναι σκλαβωμένοι. Όσα και αν τους πήρανε, η λευτεριά τους μένει. Καλούμε τον Δήμαρχο Βερίας, κύριο Κωνσταντίνο Βοριατζίδη, να απευθύνει χαιρετισμό στην απόψινή εκδήλωση. Σεβασμιότατε, φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε αυτή τη συγκέντρωση που έχει σκοπό να δείξει αυτό που εμείς πιστεύουμε ως προφανές, την αλήθεια της ιστορίας δηλαδή. Έχουμε την τύχη να κατοικούμε δίπλα στη Βεργίνα. Έχουμε την τύχη η Βεργίνα να είναι η ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου μας. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι έχουν πάει στη Βεργίνα και όλοι έχουν δει αυτό που μας έχουν αφήσει οι προγονείς μας, την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Όλες οι επιτύμβιες στήλες, ό,τι υπάρχει γραμμένο, δηλώνει την ελληνικότητα του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αλλάξει κανείς. Η ιστορία δεν διαψεύδεται. Βέβαια, τα τελευταία 30 χρόνια έχει στηθεί ένα σκηνικό το οποίο δεν μας ικανοποιεί. Αυτό έχει να κάνει αφενός με την αναγνώριση των Σκοπίων από πολλά κράτη, τα οποία είτε αγνοούν την ιστορία, είτε έχουν κατά νου άλλα πράγματα. Αφενός, αφετέρου και από λάθη των κυβερνήσεων που είτε βάλανε το όνομα της Μακεδονίας σε μια προσωρινή ονομασία, μην ξεχνάτε το όνομα Φύρου, είτε θεωρήσατε ότι πρέπει να υπάρχει μια σύνθετη ονομασία και μιλάω για το 2008. Εμείς βέβαια προσπαθούμε να αλλάξουμε την ιστορία. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι ο εχθρός μας δεν είναι στα βόρεια σύνορα. Ο εχθρός μας είναι στην Ανατολή. Το ξέρουμε όλοι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτό το όνομα το οποίο επί 70 χρόνια χρησιμοποιείται μπορεί να είναι όχημα αλυτρωτισμού. Γιατί επί 70 χρόνια χρησιμοποιήθηκε ως όχημα αλυτρωτισμού από τους γειτονές μας. Αυτό λοιπόν